Γιατί σβήνουμε, τελειώνουμε με αυτά τα μέτρα, είναι τα φόβλακα για τον διευθυντικό του μέρα που μας επιβάλλουν. Εγώ αυτό θα το δώσω του Αποστόλη. Ξέρεις ένα πράγμα. Ο πατέρας μου ήταν βοσκός. Μεγάλωσε μια οικογένεια που είχαμε 200 οζά, 150 αίγες και 100 μέλισσες. Εκεί μεγάλωσε. Μέχρι 6-7 χρονών, μετά πήγα στο Ηράκλειο κτλ. Ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα. Και τα έτσι και τα αλλιώς. Του ας πω μια κουβέντα. Τον Ιούλιο πέρυσι υπογράψαμε ένα συμβιβασμό για να κατευθεί μια χώρα, γιατί και με δικιά μας ευθύνη μπορεί να υπήρχε χάος. Εκεί που φτάσαμε. Προσπαθούμε αυτά τα μέτρα τα σκληρά που υπογράψαμε να τα καταλύουμε με ένα δίκαιο τρόπο. Και προσπαθούμε να δώσουμε και κάποια κοινωνικά αντισταθμίσματα και μέσω της υγείας που έχουν κάνει μια πολύ σημαντική παράδεια και να αφήνει το τρόπο. Βγάλαμε, αλλάξαμε αυτό που είχαν εξηγήσει προηγούμενοι, που λέγανε ότι θα απολογίσει από το πρώτο ευρώ και με 13% και οι επιδοτήσεις μέσα. Το ξεχωρίσαμε αυτό, βγάλαμε και το δεύτερο πυλώνα από εκεί κτλ. Είχαν κάνει μια ιστορία με το ασφαλιστικό, από δεν θα παίρνουν τις συντάξεις, ούτε η μάνα μου θα παίρνουν τα 26. Έτσι, η μάνα μου ούτε το ΟΓΑ παίρνει. Λοιπόν, αυτό το πράγμα τώρα εξασφαλίζει μια βάση και εγώ μια κουβέντα θα σου πω. Δεν θα έχουμε πάντα μνημόνια και κάτι πρέπει να γίνουν. Αλλά από την άλλη μεριά, ένας που ασφαλίζεται και θέλει να πάρει σύνταξη, πρέπει να πληρώνει και κάποιες ασφαλιστικές φορές. Τις οποίες κατανείμαμε με έναν τρόπο που με βάση το εισόδημα το οποίο κάνεις να είναι διαφορετικό. Εκεί που είναι το μεγάλο στους ώρες είναι ότι 40 χρόνια μας επιστρέφουν διαρκώς στην παραγωγή. Εκείνος ώρες. Και εγώ εκείνο που δέχομαι είναι η ιστορία με το ΦΠΑ στα εφόδια. Γιατί αν δεν μειώσει το κόστος παραγωγής, το ξέρω. Ναι, το ξέρω. Ναι. Άφου μας επνίξαν. Αν μας επνίξαν, αυτό είναι. Σήμερα να γίνεται αυτό το πρόβλημα. Γιατί για να αργήσει από την Επιτροπή, αυτό θα πατήσει τα πόδια. Για να πατήσει τα πόδια, δεν μπορεί να το σκάσει. Για να ανοίξει. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, αυτό πολεμούμε να κάνουμε. Να τα πάρετε από αυτού που τα έχουν, Υπουργέ. Προσπαθούμε, ρε κουμπάρε. Πώς το προσπαθείτε. Πώς το προσπαθείτε. Να σου πω, εγώ. Για πες μας, πώς το προσπαθείτε. Να σου πω, εγώ πώς το προσπαθείτε. Για πες μας. Παίρναμε πέντε κάμερες. Παίρναμε το παιδιάρο στα νοσοκομεία. Ναι. Και μας λέει η Τρόικα ότι για να το κόψετε πρέπει να βρείτε ισοδύναμο. Αυτά που λέει εκεί πέρα. Λοιπόν, το βρήκαμε το ισοδύναμο. Το ισοδύναμο ήταν το εξή. Όταν μαζεύουμε το αίμα, κάνουμε κάποιες εξετάσεις. Ορολογικός έλεγχος, διαλύσεις ανεκτοματίδερα, ανεκτοματίδερα κτλ. Αυτές οι εξετάσεις για τις μονάδες αίμα που μαζεύουμε στη χώρα κάνανε πέρυσι 26 εκατομμύρια ευρώ. 26. Φέτος με το διαγωγό που κάνουμε κάνει 5.800. Τα πήραμε από αυτού. Γιατί δεν τους δίνουμε 20 εκατομμύρια στις 4 εκατομμύρια. Από μια εξέταση που κάνει 4 ευρώ την πληρώναμε 70. Από αυτού τα πήραμε. Πόσο μπορούμε, αυτό μπορούμε να κάνουμε. Και από αυτού τα πήραμε γιατί 20 εκατομμύρια ευρώ ήταν το 5 ευρώ. Δεν το κάνουμε παντού, να το δεχτώ, έλεγα. Να το δεχτώ, δεν το κάνουμε παντού. Αλλά δεν είναι δικό μας το κράτος ακόμα. Δεν είναι δικό μας. Έχω πάει για τον Κελπνό από το Φλεβάρι πέρυσι. Από το Φλεβάρι πέρυσι. Στοιχεία, υποθέσεις, κακό, πράγματα, δράματα κλπ. Τα ψάχνω. Τα ψάχνω. Και εγώ δώσα να τα ψάξω. Και πήρα και δώσω. Και μου κάνει μήνυση ο Γεωργιάδης, γιατί του είπα. Τα σήμερα βγήκαν, μου και τα ηχητικά που λέει πως διορίζαμε στο κοινό. Και μου κάνει μήνυση ο Διορειάς πριν από ένα μήνα και αύριο έχω άρση ασυλίας για αυτό. Σε ένα μήνα αυτό έφερε στη Βουλή. Και τους τα έχω πάει 9 μήνες και ακόμα τα κλώβω. Αυτό είναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμείς δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε επειδή έγινε αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά εκεί φτάσαμε. Να μην μπορούμε να ζήσουμε. Πρέπει να επιβιώσουμε. Πρέπει να κάνουμε. Αυτό δεν είναι δικαιολογία για κατάσταση, ας πούμε. Δεν μπορούμε τώρα να πληρώσουμε τον ΟΓΑ. Θα πληρώσουμε αυτά εδώ που θα μας έρθουν τώρα. Από 5.000 ευρώ, λέω, θα κατασκέω. Ούτε κανένα σπίτι πήραμε κανένα. Και αυτά που λένε εδώ διάφορα. Πώς δεν έχετε, εδώ στην Κατερίνα έχουν γίνει κατασκευές. Έχουν γίνει τομές, μπορεί να...
Εγώ δεν μπορώ να πάρω. Είμαστε μια χώρα που το 81. Πρέπει μπορείς. Αφού δεν μπορώ, τι να ζορίζω. Ζορίζω να μπορεί. Αφού η ιστορία μας έξω. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε την ασφάλεια. Τι δεν είναι. Δεν μπορεί να ζοριζόμαστε. Ζόρι είναι αυτό. Θέλει άλλο κοινωνικό συμβόλαιο. Την Κρήτη είναι κοινωνικό συμβόλαιο. Σημαίνει ότι πρώτο. Εμείς πρέπει να έχουμε. Εμείς πρέπει σε ορατό χωρικό ορίζοντα να μειώσουμε το κόστος παραγωγής. Δεν μπορεί να σε εξαίρεση. Δεν πληρώνουν ασφαλιστικές εταιρείες για να παίρνουν σε τέτοιες. Εγώ δεν μπορώ να πληρώσω. Είπατε δώσατε επιδοτήσεις. Δεν είναι κανένας παραγωγός της επιδοτήσης. Την ενιαία μέχρι τα 12 χιλιάρικα και τις υπόλοιπες εκτόσεις φορολόγησης. Μα εγώ δεν έχω δικαιώματα. Ποια ενιαία. Είμαι 30 χρονών. Αυτοί νέους αγρότες πρέπει λίγο να φορολογηθούν. Τρία χρόνια φορολόγηση είναι. Τελείωσε. Τι δικαιολογίες να ακούσουμε τώρα. Πολέμα, σου πίνουνε το αίμα, αγρότη, πολέμα, σου πίνουνε το αίμα. Η δικιά μου οικογένεια να πεινάζει, εσύ πήγες μέσα στο κυριλά το αυτοκίνητο να φύγεις τώρα. Έχεις 50 άτομα από πίσω, ποιος τους πληρώνει. Παγλαμά, επαγλαμά. Αρχίσατε τα μνημόνια και θα χορεύανε σάμικα. Ναι, σάμικα. Δεν θέλουμε δημοσιότητα τίποτα, παιδιά. Η χώρα είναι καταδικασμένη. Θα δείτε κι άλλα. Η ελληνική ύπαιδρος ερημοποιείται. Τέλος. Φορά τις κολόνιες σου και προχωρά. Ορίστε. Πάρτε τον κύριο Υπουργό. Είπε αυτό που ήθελε να πει αυτός στην απάντηση. Άμα είδατε, την είδατε και εσείς. Δέστε τον. Ποιος θα πάει φυλακή. Ο κύριος Πολάκης. Ένας εδώ στη σειρά. Έλα εδώ. Σου παρακαλώ. Έλα εδώ. Θα μας καλύψετε ολοκληρωτικά. Ο κύριος Πολάκης την έκανε. Αυτή ήταν η αξία μας. Αυτή ήταν η μετάβαση. Έλα εδώ κύριος. Έλα εδώ. Το αίτημά μας. Ορίστε. Ποιος θα πάει. Τα αιτήματα τα έχει εδώ. Ο πρόεδρος να έρθει να σας τα πει. Ο πρόεδρος θα έχει εδώ πέρα τα αιτήματα. Έτσι. Αυτά που ακούσαμε είναι λόγια βερεσέ. Άνοιξε το φάκελο. Άνοιξε το φάκελο. Όχι, δεν τους έδωσε τίποτα. Να πάμε λίγο στην άκρη. Να σας πω. Πάμε λίγο στην άκρη. Ακούστε λίγο. Κοιτάξτε, παιδιά, ελάτε λίγο να δείτε κάτι. Δεν ξέρω αν πήρατε εδώ πέρα. Αυτά είναι τα αιτήματά μας. Αυτά είναι τα αιτήματά μας. Πάρτε τα, μελετήστε τα. Κύριε Παναδίδη, ότι θα περισσεύσει. Θα πάμε τα ποσοστή στην οικογένειά μας. Ένα πράγμα μόνο. Ένα πράγμα μόνο. Αυτά που λένε και έρχονται και λένε εδώ είναι αριθμολογίες. Προσπαθούν να μπερδέψουν τον κόσμο με τα 3 από εδώ και τα 4 και τα 5 και τα 10. Όποιος θέλει να δει πώς ζει σήμερα ο αγρότης και γενικά όλοι οι επαγγελματίες, να έρθουν μαζί μας εδώ να δουν πώς ζούμε. Στο παραμύθι και στο τέτοιο δεν τους κάνει κανένας. Στα πανηγυράκια και στα όλα αυτά όλοι πρώτοι μας και εμείς ξέρουμε να κάνουμε πανηγυράκια. Ευχαριστούμε, παιδιά. Το κράτος δεν είναι δικό μας για να σας βοηθήσει. Και πού είμαστε να μας πει που έχουμε έδρα, πού είναι η Ελλάδα του. Οπότε τι με λες. Οπότε τι με λες. Σχόλιο, γύρισε και είπα ακόμα το κράτος δεν είναι δικό μας. Δηλαδή αν θα γίνει δικό του, εσείς καλύτερα θα εξυπηρετήσετε. Όχι, δεν καλυμπόμαστε γιατί δεν είμαστε δικοί του. Δεν είμαστε δικοί του. Πρέπει να είμαστε δικοί του και να είναι όλα μέλη γάλα και να μας έχει σαν δουλειά από πίσω. Και να μας ταΐζει τι. Αυτά που δικαιούμαστε δεν μας δίνουν τίποτε. Μας τα κόψαν όλα και διεκδικούν αυτοί τα σπίτια μας, τα χωράφια μας και τα μηχανήματά μας. Εμένα είναι όλα. Ναι, γιατί όταν του είπα και το... Αν εμείς άμα βγάζουμε... Όταν του είπα ότι θα πάνε ασφαλιστικές εισφορές
άλλο το 5.000 ευρώ και θα αρχίσουν οι καταστάσεις. Δεν είχε να απαντήσει κάτι. Τι να απαντήσω, τι να απαντήσω. Είναι αδικισμένος και δεν έχει αγαπητοί και δεν κατεβαίνει. 16.000 μηχανήματα στην Πιερία και δεν είναι ούτε 60 μαζί με τα αγροτικά. Σημειώστε. Φανταστείτε τι τρέχει από πίσω. Πολλά τρέχουν από πίσω.